Κοιτάξτε, είναι προφανής η αδυναμία του ιδιωτικού τομέα αυτή τη στιγμή, ο οποίος έχει πληγεί η βάναυσα, αφενός μεν, αφετέρου δε δεν έχει καμία βοήθεια εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι ένας παραμελημένος παραγωγικός τομέας, ο οποίος σήμερα καλείται να καλύψει τις αμαρτίες όλων των περασμένων ετών. Ένα κομμάτι από αυτό είναι και οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες υπάρχουν σήμερα, και βεβαίως η αδυναμία προκύπτει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ζήτηση, τα εισοδήματα των καταναλωτών πια, η ποιότητα δηλαδή και η ποσότητα αυτών έχει μειωθεί, άρα τα έσοδα δεν υπάρχουν πια. Άρα λοιπόν καλείται σήμερα να υπερβεί δυνάμεις και δυνατότητες, ηρωικά αντιστεκόμενος στην κατάσταση, προκειμένου να ανταποκριθεί όχι μόνο στο βάρος των ασφαλιστικών εισφορών και όλων των υπολείπων υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και στα οποία προφανώς γνωρίζουμε όλοι, και δεν είναι τίποτα καινούργιο αυτό που λέμε τώρα, ότι είναι αδύνατο να ανταποκριθεί. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται το μεγάλο κενό στα ασφαλιστικά μας ταμεία, το οποίο δυστυχώς κατά την πρόβλεψη θα συνεχιστεί, δεν είναι η λύση αυτή και έχω την αίσθηση ότι κινδυνεύει το ελεύθερο επάγγελμα και ειδικότερα των νέων ανθρώπων που θέλουν να μπουν στην αγορά από το να συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον και να είναι ασφαλισμένοι προφανώς όπως πρέπει κάθε οικογενειάρχης, κάθε εργαζόμενος στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Στο μέλλον. Το διπολικό αυτό κομμάτι είναι εντελώς λάθος και προς την λάθος κατεύθυνση. Αφενός το συνδικαλιστικό κίνημα, το οποίο ζει και απαιτεί χωρίς όραμα, με προσωρινές λύσεις, αφετέρου δε το κράτος, το οποίο έχει αδυναμία διαχείρισης των πραγμάτων. Αυτό οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Η κρίση είναι η αποκάλυψη της πραγματικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα. Ήρθε σήμερα αυτό να πούμε όλη την αλήθεια. Και βέβαια αυτό δυστυχώς το διαχειρίζονται πολύ διαφορετικά και οι φορείς και οι πολιτικοί και ο συνδικαλισμός και ατομικά οι Έλληνες. Και αυτό συμβαίνει γιατί λείπει ένας έμπιστος καθοδηγητής σήμερα στην Ελλάδα, που θα μας υποδείξει τον καινούριο δρόμο, ο οποίος θα μας βγάλει από αυτό, το οποίο στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο ερχότανε, το γνωρίζαμε όλοι ότι θα έρθει, αλλά σήμερα καλούμεθα να το αντιμετωπίσουμε με λάθος τρόπο.